Έχουμε Δήμητρα Σέτα, evi24ores.gr. Σοκάρει η απόπειρα αυτοκτονίας του επιχειρηματία που έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Έπεσε αυτοκίνητό του και σώθηκε. Για πες μας λίγο. Καλησπέρα κύριε Καβούρη, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και στο πάνελ σας. Να είστε καλά. Είχαμε ένα άσχημο γεγονός εχθές το βράδυ ξημερώματα Παρασκευής. Ένας 63χρονος άντρας βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του και από τον τέταρτο όροφο έπεσε στο κενό. Βέβαια βρήκε ο άνθρωπος το παρκαρισμένο αυτοκίνητο που είχε ο ίδιος σταθμεύσει. Οι γείτονες άκουσαν θόρυβο, βγήκαμε έξω, είχαμε πανικό, άγωνια τι είχε συμβεί και είδαν τον 63χρονο άντρο να είναι αιμόπυρτος. Έφτασε στο σημείο το αστυνομικό τμήμα της Χαλκίδας και το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, μπορούμε να πούμε, στην Αθήνα. Μάλιστα. Δήμητρα, γνωρίζουμε για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του? Γνωρίζουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, αν μίλησε ήδη σε κάποιους συγγενείς του ή στην αστυνομία, γιατί μιλάμε για έναν επιχειρηματία της περιοχής, για έναν άνθρωπο αγαπητό στην περιοχή. Ο συγκεκριμένος άντρας έμενε με την οικογένειά του στο σπίτι του. Δεν είχε κάποια προβλήματα όπως μέχρι στιγμής γνωρίζουμε. Και η υπόθεση ερευνάται από το αστυνομικό τμήμα της Χαλκίδας. Είναι άγνωστες οι αιτίες και οι συνθήκες που προβήκε σε ένα τέτοιο διάβημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια... Ευχόμαστε ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του και να ξεπεράσει τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Σέτα, και το evi24ores.gr. Πάμε τώρα, Γιώργο Σαζακλή, γιατί...